μετά το πέρας της σύγκρουσης στην Ουκρανία, το γεωπολιτικό τοπίο αναμένεται να υποστεί σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με τον καθηγητή Ράσελ Μπέρμαν του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο Μπέρμαν σε άρθρο του στο αμερικανικό National Interest εκφράζει την άποψη ότι τα στρατηγικά οπλοστάσια της Δύσης θα εξαντληθούν, δημιουργώντας ένα σημαντικό έλλειμμα ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους συμμάχους τους. Συγκεκριμένα, ο Μπέρμαν επισημαίνει ότι ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω της αποδυνάμωσης των στρατιωτικών αποθεμάτων τους, η Ρωσία αντιθέτως θα καταφέρει να διατηρήσει τη θέση της ως μεγάλη πυρηνική δύναμη. Ο καθηγητής θεωρεί ότι η Ρωσία όχι μόνο θα επιβιώσει τη σύγκρουση, αλλά θα εξέλθει από αυτήν πιο ενισχυμένη στη διεθνή σκηνή. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει με κράτη όπως η Κίνα, το Ιράν και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, που έχουν επιτρέψει στη Ρωσία να διατηρεί ισχυρές στρατηγικές θέσεις. Ο Μπέρμαν υποστηρίζει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία ανέδειξε τα αδύναμα σημεία των Αμερικανικών συμμάχων, οι οποίοι χάνουν σταδιακά τις στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητές τους. Αυτή η δυναμική, κατά τον Μπέρμαν, ενδέχεται να οδηγήσει σε μία πιο πολυπολική τάξη πραγμάτων, όπου η Ρωσία θα παραμείνει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες λόγω των ισχυρών γεωπολιτικών της συμμαχιών.